να γίνει. Δεν άκουσε ούτε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, πρόεδρο της Βουλής. Δεν άκουσε ούτε τον Προκόπη Παυλόπουλο, στέλεχο της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίο συνταγματολόγο. Και αντίθετα έστησε με συνευθύνη του κυρίου Βενιζέλου. Και ο κύριος Κασίς το είχε πει εδώ. Ακούστε. Έστησε με συνευθύνη του κυρίου Βενιζέλου την εξής κομπίνα. Έκλεισε τη Βουλή ευνηδιαστικά 4 Ιουνίου. Ο μόνος που το ήξερε πριν κλείσει η Βουλή ήταν ο Μιχαλολιάκος, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, γιατί ήταν η μέρα που τον πήγαν από τη φυλακή στη Βουλή για να μιλήσει και το προανήγγειλε. Με το επιχείρημα δεν υπάρχουν νομοσχέδια. Και μόλις στήθηκαν με κλειστή τη Βουλή τα τμήματα της Βουλής, άρχισαν βροχή τα νομοσχέδια. Το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ, που πουλιέται μπυρ παρά ένα φιλέτο, έπρεπε να συντηθεί στην Ολομέλεια. Τι σημαίνει τμήματα της Βουλής για να καταλάβει ο κόσμος? Δεν σημαίνει απλώς 100 στους 300. Σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ μπορούν να αντικαθιστούν όποιον θεωρούν ότι μπορεί να μην τους κάνει τα χατήρια. Εξευτελισμός της δημοκρατίας. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που φοβάται, ακόμη και τους βουλευτές του, που φοβάται το διάλογο στη Βουλή, που αρνείται να κριθεί το θέμα από την Ολομέλεια της Βουλής. Και τι κάνει με την απόφαση που μεθοδεύσανε? Αναθέτει σε ένα τμήμα της Βουλής, εξευτελισμός της κοινή λογικής και της δημοκρατίας, να κρίνει αν πρέπει να ανοίξει η Ολομέλεια. Χθες δημοσιεύτηκε μια δημοσκόπηση της MRB που δείχνει ότι υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία του ελληνικού λαού, στην οποία μετέχουν και ψηφοφόροι και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, που λένε όχι στο ξεπούλημα της μικρής ΔΕΗ. Ο Έλληνας πολίτης δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Και έχουμε και την εμπειρία του 2008, επικαλούμε εδώ, παλιοί κοινοβουλευτικοί συνυπάρχουν στο πάνελ, όπου υπήρχαν διαφορετικές προτάσεις από τα κόμματα που ζητούσαν να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το θέμα της, το ευρωπαϊκό, της συνθήκης της Λισαβόνας, και το συζήτησε η Ολομέλεια με αίτημα δημοψήφισμα. Από εκεί και πέρα, η ουσία του θέματος είναι ότι έχουμε μια χώρα χωρίς σχέδιο ενεργειακής πολιτικής, με ακριβή ενέργεια στις επιχειρήσεις, με πιέσεις και από την Τρόικα και από ιδιωτικά συμφέροντα να ακριβίνουν και τα ιδιωτικά τιμολόγια. Τίποτα από αυτά δεν συζητιέται. Η απελευθέρωση της ενέργειας έχει γίνει από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ με έναν τρόπο που ουσιαστικά μερικοί ελάχιστοι ιδιώτες επιδοτούνται με τεράστια ποσά από τον ελληνικό λαό στο όνομα της απελευθέρωσης ενέργειας. Φτάσαμε στο σημείο να μην πληρώνονται μόνο ιδιώτες, κύριε Παπαδάκη, για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά να πληρώσει πέρσι ο Έλληνας φορολογούμενος 170 εκατομμύρια ευρώ για τη δυνατότητα κάποιων ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος να είναι stand-by, μπας και χρειαστεί δε να αγοράσει από αυτούς. Αυτά είναι σκάνδαλο. Όπως επίσης, μια τροπολογία. Επιπληκτουσία G, αυτά όλα που λέγονται είναι οι μισές αλήθειες. Θα πρέπει να κάνω μια διακοπή. Θα επιστρέψω με τον κύριο. Θα επιστρέψουμε τον κύριο Κεφαλογιάννη, αλλά θα πούμε και σε άλλα θέματα. Με επιτρέπετε, όταν η Βουλή δεν είχε κλείσει πριν από 2 χρόνια και ψηφίζαμε τον Αύγουστο νομοσχέδια, με Ολομέλεια της Βουλής φωνάζανε μέσα στο καλοκαίρι, καλοκαιριάτικα βρήκαν να περάσουν νομοσχέδια. Με συγχωρείτε, δεν τους πιάνετε πουθενά αυτούς τους ανθρώπους. Διαφημίσεις.